Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Τελεκρίτη. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Ο πολίτης έχει το λόγο». Οι εξελίξεις τρέχουν, η πολιτική τρέχει και με αφορμή την χθεσινή συνάντηση και επίσκεψη του κυρίου Νότη Μαριά, βουλευτή Ηρακλείου, με τους ανεξάρτητους Έλληνες εδώ στην Ιεράπετρα και με την αφορμή των εγγενείων του Γραφείου των Αντιμνημονιακών Πολιτών εδώ στην Ιεράπετρα, σήμερα φιλοξενεί η εκπομπή τον βουλευτή Ηρακλείου και με τους ανεξάρτητους Έλληνες, τον κύριο Νότη Μαριά. Κύριε Μαριά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σε όλη την Κρήτη. Καλώς ήρθατε. Παρότι είστε βουλευτής Ηρακλείου, βλέπουμε ότι τα κεκτενόμενα του Λασιθίου σας ενδιαφέρουν και ασχολείστε συχνά, αρκετά συχνά. Κοιτάξτε, η παρουσία μου βεβαίως επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στο Ηράκλειο. Σαν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος των Ανεξάρτητων Ελλήνων έχω μια πολιτική ατζέντα πανελλαδική. Είμαι και υπεύθυνος στα θέματα οικονομίας. Αλλά προσπαθώ με τις παρεμβάσεις μου να στηρίξω όλες τις περιοχές της Κρήτης και ιδίως το Λασίθι. Σε σχέση με την Ιεράπετρα θα θυμόσαστε ότι έχουν γίνει αρκετές κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις δικές μου και για το νοσοκομείο εδώ στην Ιεράπετρα, για το τμήμα του ΤΕΗ που έγινε ολόκληρη προσπάθεια και γίνεται ακόμη λόγω του σχεδίου Αθηνά να διαλυθεί μια κατάσταση που υπήρξε και έχουν γίνει και πάρα πολλές παρεμβάσεις σε σχέση με τα αγροτικά θέματα, διότι θεωρώ ότι ο πρωτογενής τομέας είναι σημαντικός, πρέπει να στηριχθεί και διάφορες πρωτοβουλίες που γίνονται εδώ στην περιοχή ή διαμαρτυρίες εκ μέρους των αγροτών είναι κάτι το οποίο με παρεμβάσεις κοινοβουλευτικές όσο μπορώ το στηρίζω. Αυτή είναι η προσπάθεια την οποία κάνουμε. Ενδεικτικά τώρα, επειδή έχω φέρει εδώ, 21-8 κατέθεσα μία αναφορά για τη λειτουργία του νοσοκομείου της Ιεράπετρας. 18 Ιουλίου για τις αποζημιώσεις των ελαιοπαραγωγών εδώ στην Ιεράπετρα και τα προβλήματα της ακαρπίας, όπως ξέρετε, τα προβλήματα των ξενοδοχο υπαλλήλων στο νομό Λασιθίου, την ένταξη των θερμοκηπίων στη νέα κοινή οργάνωση αγοράς. Αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη που πρέπει να στηριχθεί. Έγινε τον Ιούνιο του που μας πέρασε. Το ψήφισμα διαμαρτυρίας από το Φλεβάρι που ήταν οι αγρότες Ιεράπετρας και ζητούσαν όλα αυτά τα αιτήματα τα οποία δυστυχώς από την κυβέρνηση δεν εκπληρώθηκαν. Παρέμβαση 14 Δευτέρου για την κατάργηση του τμήματος εμπορίας και διαφήμισης του ΤΕΗ εδώ στην Ιεράπετρα και για τον Άγιο Νικόλαο βέβαια τα δύο τμήματα και για τις καταργήσεις, συγχωνεύσεις. Έγινε μια, αν θέλετε, μεγαλύτερη δυνατή κινητοποίηση, γιατί θεωρώ ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες ούτως ή άλλως δεν έχουν εκπροσώπηση στο νομό. Επομένως έχω την κοινοβουλευτική ευθύνη όλης της Κρήτης και με αφορμή διάφορα γεγονότα που κάνουμε παρεμβάσεις εδώ στην περιοχή. Μάλιστα. Είναι μια πολύ δύσκολη περίοδο για την Ελλάδα. Είδαμε εχθές ότι περιοδεύσατε και στο Δήμο Ιεράπετρας, πήγατε και στο ΕΠΑΛ, το οποίο υπάρχει μια κινητικότητα, θα λέγαμε, στους καθηγητές και καταργήσεις ειδικοτήτων, αλλά πήγατε και στο νοσοκομείο. Τι αποκομίσατε και από το ΕΠΑΛ και από το νοσοκομείο? Κοιτάξτε, ας ξεκινήσουμε από το νοσοκομείο. Δυστυχώς η κατάσταση είναι τραγική. Είδατε ότι τυχαία εκεί στην επίσκεψη που έκανα, στην είσοδο, εκείνη την ώρα έφευγαν δύο περιστατικά της παθολογικής κλινικής, διότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα αυτά εδώ, όχι επειδή δεν υπάρχουν ικανοί γιατροί, υπάρχουν, αλλά επειδή στην ουσία υπάρχει λειψανδρία και δεν μπορεί να στηριχθούν οι προσπάθειες. Λίγο παρακάτω που πήγαμε και το έδειξε το ρεπορτάζ σας, είδαμε φύγαν άλλοι δύο που είχαν σχέση με άλλη κλινική που ήταν με το ορθοπαιδικό. Καταλαβαίνετε ότι δεν πάει να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Είναι πλήρης η απαξίωση και η διάλυση εδώ του νοσοκομείου. Ένα νοσοκομείο το οποίο καλύπτει μια περιοχή που είναι πάνω από 35-40 χιλιάδες κόσμος. Κατεβαίνει κόσμος από τη Διάνο. Τόσοι παραθεριστές, διότι θέλουμε τουρισμό και ευτυχώς έχουμε φέτος τουρισμό, αλλά πάρα πολλοί άνθρωποι έρχονται με περιστατικά. Η περιοχή είναι πολυπληθής, αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει αυτά τα περιστατικά να εξυπηρετηθούν εδώ. Και είναι κάτι που οι μνημονιακές πολιτικές που διαλύουν ουσιαστικά τα νοσοκομεία αφαιρούν πλέον και το στοιχειώδες δικαίωμα στην υγεία. Στο ΕΠΑΛ
Τι είδαμε, είδαμε αυτά τα οποία έχουν συμβεί και αλλού. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, διαλύεται το τεχνικό λύκειο. Πάρα πολλοί καθηγητές της τεχνικής εκπαίδευσης μπαίνουν στη κινητικότητα, θα μπουν στη διαθεσιμότητα και στο τέλος θα απολυθούν. Δεν θα υπάρχουν σημαντικές τεχνικές ειδικότητες ώστε τα παιδιά να μπορούν να βρουν μια δουλειά. Στα υπόλοιπα ζητήματα επίσης οι καθηγητές διαμαρτύρονται. Είδαμε καθηγητές που διδάσκουν μαθήματα οικονομίας, μιλήσαμε μαζί τους, έχω κάνει παρέμβαση και για το ζήτημα αυτό. Είδαμε καθηγητές που έχουν σχέση με την πληροφορική. Επίσης, προχτές κατέθεσα μια αναφορά για το ζήτημα αυτό. Και αγωνιούν οι καθηγητές, διότι διαλύεται με μετακινήσεις, με μεταθέσεις, με διαθεσιμότητες, με απολύσεις, όλο το στελεχειακό δυναμικό που υπάρχει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το ζητούμε. Καταλαβαίνετε τώρα ότι δεν πάει συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Πολλοί είναι όμως και πιστεύουν ότι ξέρετε, θα χρειαστεί και χρειάζεται ένας ορθολογισμός και ένας εξυγχρονισμός στον δημόσιο τομέα, από την υγεία, την παιδεία και ούτω καθεξής. Η δική σας θέση των αντιμνημονιακών πολιτών και των ανεξάρτητων Ελλήνων. Πώς βγαίνουμε, γιατί το βασικό στην αντιμνημονιακή είναι να φύγουμε από το μνημόνιο. Και είναι ένα ερώτημα που μου τίθεται από χθες συνέχεια. Η επόμενη μέρα ποια είναι της Ελλάδος. Πώς θα τα απεξέλθουμε σε όλες αυτές τις απαιτήσεις και πώς θα λειτουργήσει η μηχανή της οικονομίας της Ελλάδος ώστε να πάμε πιο μπροστά. Λοιπόν, από το εξής, πρώτα απ' όλα, οι αντιμνημονιακοί πολίτες είναι ένα πολιτικό κίνημα που ιδρύσαμε πριν τους ανεξάρτητους Έλληνες, εδώ στην Κρήτη. Έχουμε οργανώσεις κυρίως στην Κρήτη, αλλά και σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Εδώ έχουμε μια πάρα πολύ δυνατή οργάνωση. Ιδρύσαμε μια δημοτική οργάνωση. Είδατε και τον κόσμο που ήρθε στα εγκαίνια των γραφείων μας. Και ως πολιτικό κίνημα συνεργαζόμαστε με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Αυτό γιατί ο κόσμος ακούει ονόματα, τίτλους και ίσως δεν καταλαβαίνει. Τώρα, ερχόμαστε στα ζητήματα αυτά που θέσατε. Να το δούμε πολύ απλά. Εδώ έχω μαζί μου την επικυρωποίηση του μεσοπρόθεσμου που έγινε από τον κύριο Σταϊκούρα. Λοιπόν, για να δούμε για ποια ποσά μιλάμε και τι συμβαίνει. Λοιπόν, είναι πράγματι, ας πούμε, αναγκαίες αυτές οι μεταρρυθμίσεις. Διότι έχουμε ένα δημόσιο, πρέπει να λειτουργήσει με τον καλύτερο τρόπο, αλλά το ερώτημα είναι, υπάρχει ένα ζήτημα σε σχέση με τα ποσά, δηλαδή δεν βγαίνει δημοσιονομικά το κράτος, πρέπει να διώξει, ας πούμε, καθηγητές, όπως λέει, προσέξτε. Η μείωση των αναπληρωτών καθηγητών λόγω της αύξησης των ωρών διδασκαλίας θα δώσει στο κράτος ένα όφελος 41 εκατομμύρια μόνο. Μην νομίζετε δηλαδή ότι μιλάμε για τεράστια ποσά. Η κινητικότητα για την οποία γίνεται όλη αυτή η φασαρία θα δώσει την ευκαιρία στο κράτος να γλιτώσει 100 εκατομμύρια. Θα πείτε, είναι λίγα τα λεφτά. Κοιτάξτε, δεν είναι λίγα, αλλά μπροστά στην τεράστια κοινωνική αναστάτωση που συμβαίνει, για 100 εκατομμύρια ευρώ ουσιαστικά να διαλύεις όλη την οικονομία και όλη την κοινωνία, αντιλαμβάνεστε ότι το ερώτημα είναι αν μπορείς να τα βρεις απ' αλλού και δεύτερον να σταθμίσεις όλη αυτή την ιστορία που γίνεται. Πραγματικά με ποιους όρους και προϋποθέσεις θα πρέπει να κάνεις κάποια πράγματα. Πού μπορεί να τα βρεις αυτά. Μα 130 εκατομμύρια ευρώ είναι μόνο οι προμήθειες που πληρώνει η Ελλάδα για να πάρει τα δάνεια από τον EFSF, δηλαδή από τον οργανισμό της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να λοιπόν το ισοδύναμο που έλεγε παλιά και η Δημάρ. 130 εκατομμύρια είναι προμήθειες που σου παίρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να σου δώσει τα δάνεια. Από εκεί θα μπορούσε να βρεθεί ένα ποσό 100-110 εκατομμυρίων και έτσι να μην γίνει αυτή η αναστάτωση. Το σχέδιο αδυνά. Όλη η αναστάτωση που φεύγει τότε από εδώ, από το Λασίθι, από το Ηράκλειο, οι φασαρίες, είναι 25 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή όλη αυτή η αναστάτωση για 25 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, έχουμε 100 από εδώ, 40 από την άλλη, 25 από εκεί. Μαζεύεται ένα μεγάλο ποσό και μιλάμε για το χρόνο τώρα, έτσι δεν μιλάμε μόνο για γενικό. Κάθε χρόνο μαζεύεται τα δημοσιονομικά μας, να το πούμε έτσι. Μισό λεπτάκι. Να το βάλουμε έτσι. Το όφελος στην τετραετία θα είναι 106 εκατομμύρια. Να βάλουμε και τους καθηγητές. Να βάλουμε και το σχέδιο Αθηνά. Είναι 200 εκατομμύρια στην τετραετία. Εκατομμύρια. Ξέρετε πόσα δίνουμε για τόκους. 6,8 δισεκατομμύρια.
Λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι πρέπει να ξέρουμε για ποια ποσά μιλάμε, πού πρέπει να δώσει κανείς την έμφαση και τι πρέπει να κάνει. Τώρα επίσης όλα αυτά, ας σας πω ότι είναι και λίγο υποκριτικά. Και γιατί είναι υποκριτικά? Διότι στην ουσία αξιοποιούν κάποιες αριθμίες που υπάρχουν στο δημόσιο και βρίσκουν μια ευκαιρία να επιτεθούν στους δημοσίους υπαλλήλους να πάνε σε απολύσεις, 12.500 απολύσεις, αργότερα σε περισσότερες, διότι θέλει το ΔΝΤΑΒ και η Ευρωπαϊκή Ένωση να σπάσει, αν θέλετε, αυτό που ισχύει στην Ελλάδα, που είναι μια προστασία στον δημόσιο τομέα, διότι θέλει τα περισσότερα λειτουργήματα να τα κάνει ιδιωτικά. Δεν χρειαζόταν να σπάσει απολύσεις, είναι ένα ερώτημα. Δεν υπήρχε πλέον άζων προσωπικό στους δημόσιους τομέας? Πήγαμε πριν στο νοσοκομείο, χτες, και είδατε, υπάρχει προσωπικό. Μπήκαμε μέσα στη διεύθυνση διοικητικού. Ποιος είναι, ένας, δύο άνθρωποι είναι αυτοί που βγάζουν, ας πούμε, φτιάχνουν τα χαρτιά για να γίνει πρόθεση. Έχει, αν θυμάμαι καλά, 70 νοσηλεύτριες και χρειάζονται πολύ περισσότερες. Έχει 27 γιατρούς και χρειάζονται πολύ περισσότερες εδώ στην Ιεράπετρα. Άρα λοιπόν, αφού υπάρχει τέτοια ανάγκη, γιατί να πας σε απολύσεις? Εγώ νομίζω ότι χρειάζεται κάτι άλλο. Χρειάζεται να κατανεμηθούν σωστά οι εργαζόμενοι, έτσι, σε ορισμένες υπηρεσίες, ούτως ώστε να είναι καλύτερη η απόδοση. Αυτό δεν γίνεται με την κινητικότητα τώρα? Δεν γίνεται, γιατί η κινητικότητα είναι ένα προπέτασμα καπνού. Σε βάζει σε κινητικότητα, δηλαδή σε βάζει σε μια περιδίνηση και σου λέει μέσα σε 8 μήνες θα πρέπει να βρεις μια ρύθμιση. Εάν δεν βρεις πού θα πας, και πάντα το βρεις εσύ, πρέπει να σε βρει το κράτος, μπαίνοντας και στη διαθεσιμότητα μετά απολύεσαι. Λοιπόν, αυτή είναι μια μέθοδος, επειδή δεν μπορούσαν να απολύσουν τους δημοσίους υπαλλήλους γιατί υπήρχε προστασία συνταγματική, βρίσκουν διάφορες μεθόδους για να μπορέσουν να απαλλαγούν από τους δημοσίους υπαλλήλους. Πηγαίνετε παντού. Πάτε τώρα στα ασφαλιστικά ταμεία. Έχουμε νεφροπαθείς, έτσι, οι οποίοι δεν παίρνουν τα χρήματά τους, που τους πηγαίνει το ταξί, και επειδή σας βλέπουν και στο Ηράκλειο και σε υπόλοιπα μέρη της Κρήτης, έχουμε νεφροπαθείς που πήγα εγώ, τους είδα στα Καλέσα και λέγανε. Ο ταξιτζής τον φέρνει από τη Βιάνο κάθε δύο μέρες και δεν έχει πληρωθεί τα χρήματά του όλο το 2013. Και τι του λένε? Δεν έχουν υπαλλήλους. Αυτό το ομολόγησε και ο πρόεδρος του ΕΟΠΗ, που είπε ότι 30% των υπαλλήλων λείπουν από τα ασφαλιστικά ταμεία. Λείπουν εδώ, λείπουν εκεί, λείπουν παραπέρα. Πού είναι η υπηρεσία? Έρχεται όμως ένα ερώτημα. Πριν λειτουργούσε δημόσιος τομέας, που ήταν περισσότεροι και δεν είχαν απολυθεί. Είναι ένα ερώτημα. Λειτουργούσε ο δημόσιος τομέας? Ο δημόσιος τομέας είχε πάρα πολλές παθογένειες. Είχε δημιουργηθεί μια κατάσταση όπου υπήρχε προσωπικό που σε ορισμένες υπηρεσίες δεν εξυπηρετούσε. Έπρεπε να έχει κατανεμηθεί σωστά για να μπορεί να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα και δεν είχε γίνει. Κυρίως όμως η παθογένεια του δημόσιου τομέα είναι οι κομματικοί στρατοί. Οι εγκάθετοι που διόρισαν τα κόμματα. Όχι αυτούς τους απλούς υπαλλήλους, αυτούς που είναι ειδικοί σύμβουλοι, παρασύμβουλοι. Ο Πρωθυπουργός έχει εκατοντάδες συμβούλους. Ο κάθε υπουργός έχει πάρα πολλούς συμβούλους. Όλοι αυτοί δεν χρειάζονται, γιατί μπορεί να έχει ανώτατους υπαλλήλους, ικανούς, και να τον πάρει στο γραφείο υπουργού να βοηθήσει. Δεν ανάγκη να προσλάβει το δικό του. Εκεί πρέπει να γίνουν οι παρεμβάσεις. Και νομίζω ότι αυτές δεν έχουν γίνει. Όλα τα άλλα είναι μια τεράστια αναστάτωση. Και να εξηγήσουμε στους φίλους, γιατί λένε μερικοί, μα στο ιδιωτικό τομέα έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Να μην απολυθούν και κάποιοι στο δημόσιο. Το σκέφτονται έτσι. Να εξηγήσουμε λοιπόν ότι αυτός ο σκοπός του κράτους δεν είναι να απολύει. Είναι να δημιουργήσει μια κοινωνία που να παρέχει τη δυνατότητα σε όλους να απασχολούνται. Κάθε απόλυση, κάθε τρεις απολύσεις στο δημόσιο τομέα είναι μια απόλυση στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί αυτός που θα απολυθεί έχει μια οικογένεια. Η οικογένεια αυτή δεν θα εισπράττει χρήματα. Αφού δεν θα εισπράττει χρήματα, προφανώς ότι θα ψωνίζει ή θα ψωνίζει τα ελάχιστα και τον μπακάλικο της γειτονιάς ή τα βέρνα της γειτονιάς θα κλείσει. Τα 4,5 δισεκατομμύρια που ήταν μείωση μισθών και συντάξεων επηρέασαν την πραγματική οικονομία, διότι αφού έλειψαν αυτά τα ποσά, ο ιδιωτικός τομέας οδηγήθηκε και αυτό σε συρρήκνωση, σε κλείσιμο χιλιάδων μαγαζιών και σε απολύσεις. Αυτά συνδέονται όλα. Εδώ είναι να βρούμε μία χρυσή τομή για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα. Και το βασικό που πρέπει να καταλάβουμε είναι να μειωθεί το ποσό των τόκων που δίνουμε κάθε χρόνο. Αν αυτό το διασφαλίσουμε, πώς μπορεί να μειωθεί,
τότε θα ανασάνουμε. Σας λέω ότι οι τόκοι για τη χρονιά την φετινή, με βάση αυτό που ψηφίστηκε στη Βουλή, με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών και του κυρίου Σταϊκούρα, είναι για το 2013 6,4 δις. Αυτό μπορεί να βρεθεί τρόπος να μειωθεί. Έχετε εσείς την πρόταση να μειωθεί. Εμείς έχουμε την πρόταση. Πώς μπορεί να μειωθεί. Ακούστε, κάνα μια πρόταση στον κύριο Σταϊκούρα, του είπαμε ότι τα ποσά αυτά των τόκων προκύπτουν είτε από δάνεια που παίρνει το κράτος με τη μορφή γραμματείων του ελληνικού δημοσίου, κάθε 3-6 μήνες βγάζει γραμμάτια. Αυτά τα γραμμάτια είναι 20 δισεκατομμύρια κεφάλαιο. Και αν έχετε δει, είναι περίπου 4,1% επιτόκιο. Εάν ιδρυθεί μια τράπεζα ειδικού σκοπού, όπως έχουμε πει, η οποία θα είναι αμιγώς κρατική, θα πείτε που θα βρούμε τα λεφτά. Μα περισσεύουν ήδη 13 δισεκατομμύρια ευρώ από την ανακεφαλαιοποίηση. Αυτά λοιπόν τα 13 δις με μόχλευση θα σου φτάσουν 40 δισεκατομμύρια. Θα μπορεί λοιπόν αυτή η τράπεζα να δανείζεται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με 0,5%. Άρα λοιπόν πάμε σε ένα γερμανικό μοντέλο. Είναι αυτό ένα μοντέλο. Η Γερμανία όταν έπεσε το τείχος του Βερολίνου. Αυτό το έχει κάνει η Γερμανία από το 1948. Είναι μια τράπεζα που λέγεται KfW. Mm-hmm. Έχω ασχοληθεί επιστημονικά πριν να ασχοληθώ με την πολιτική από το 2010. Έχω κάνει μελέτες και σε ανύποπτο χρόνο, το 1992, έγραψα και ένα κείμενο με ποιους όρους και προϋποθέσεις μια χώρα που είναι σε κρίση στην Ευρωζώνη μπορεί να βοηθηθεί ή πρέπει να βοηθηθεί από τα κράτη. Προσέξτε τώρα. 20 δισεκατομμύρια. 4% είναι η διαφορά που είδαμε. 2, 4, 8. Είναι 800 εκατομμύρια τα οποία μπορείς να γλιτώσεις αν ιδρύσεις αυτή την τράπεζα. 800 εκατομμύρια το χρόνο. Στα 3 χρόνια που περάσαν είναι 2,5 δισεκατομμύρια. Είναι περίπου το 50% των ποσών που κόπηκαν σε μισθούς και συντάξεις. Να μια κίνηση εντός μνημονίου. Δεν έφυγα καν από το μνημόνιο ακόμη. Δηλαδή και μέσα στο μνημόνιο υπάρχει. Θα πει γιατί δεν το κάνουν. Δεν το ξέρουν. Ήταν το επόμενο ερώτημα. Ακούστε. Το ξέρουν και γιατί δεν το κάνουν. Εγώ όταν το έδεσα πρώτη φορά ήμουνα στη Λάρισα. Και βγήκε ο κύριος Σαχινίδης και είπε ο κύριος Μαριάς αυτά που λέει δεν ισχύουν. Τον κάλεσα λοιπόν εγώ στη Λάρισα να έρθει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, αυτός με τους συμβούλους του, όχι του Δημοτικού, στο Δημοτικό Θέατρο. Εκείνο να κουβεντιάζουμε, δεν έρθει ποτέ. Στη Βουλή τον προκαλώ συνέχεια, δεν απαντάει ποτέ. Ακούστε, αυτά τα 800 εκατομμύρια που θα γλίτωνε το κράτος και που δεν τα γλιτώνει τώρα, ποιος τα παίρνει. Τα παίρνουν οι τράπεζες και οι μεγαλομέτωχοι των τραπεζών ελληνικών και ξένων. Γιατί αυτές αγοράζουν τα γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου ή τα εξάμεινα. Επομένως, θα χάσουν κάποιοι. Ποιοι θα χάσουν οι Έλληνες ολιγάρχες που ήταν, γιατί δεν είναι, ήταν μεγαλομέτωχοι των τραπεζών, σήμερα είναι μικρομέτωχοι, διότι το ελληνικό κράτος έχει το 80% των μετοχών των 4 μεγάλων τραπεζών. Αυτοί θα χάσουν τα λεφτά. Άρα λοιπόν εδώ είναι κοινωνική απόφαση, ταξική αν θέλετε. Θα γίνει αυτό ή το άλλο. Και η κυβέρνηση επιλέγει να πληρώνει ο ελληνικός λαός αυτά τα 800 εκατομμύρια. Δηλαδή, πώς θα τα βρει. 100 τόσα εκατομμύρια κινητικότητα. 25 εκατομμύρια το σχέδιο Αθηνά, όπως σας εξήγησα. Όλα αυτά λοιπόν, εις βάρος του ελληνικού λαού, ενώ αυτά μπορεί να τα αποφύγει, και με αυτά τα 800 εκατομμύρια που θα εξοικονομεί κάθε χρόνο να κάνει κάποιες άλλες ενέργειες. Να λοιπόν πώς υπάρχει απάντηση σε αυτό. Βέβαια πάμε παραπέρα και σε άλλες προτάσεις. Το χρέος έχει φτάσει δυσανάβλαση σε τεράστιες. Έχουμε 20 δισεκατομμύρια μέσα στο μνημόνιο, έτσι, χρεωμένοι περισσότερο από την περσινή χρονιά. Ωραία, να δούμε λοιπόν. Εδώ έχω την εφημερίδα, η Καθημερινή, πάντα μιλάω με στοιχεία. Η Καθημερινή, Πέμπτη, είναι μάλλον η Καθημερινή. Λοιπόν, να τη χρησιμοποιήσω. Λοιπόν, λέει, 299,7 δισεκατομμύρια είναι το 2009. Mm-hmm. Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2013. Έτσι. Άρα δηλαδή, πριν δημιουργηθεί η κρίση ήταν περίπου 300 δισεκατομμύρια. Ακριβώς. Με το που μπαίνουμε στο μνημόνιο είναι 329,5. 330 δισεκατομμύρια. Σήμερα, αφού μεσολάβησαν όλα αυτά τα μέτρα, διάλυση της ελληνικής κοινωνίας κτλ., παραμένει το χρέος 320 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, τι έγινε, μια τρύπα στο νερό. 1,5 εκατομμύριο άνεργοι, δανεισμός της χώρας, διάλυση κοινωνική,
χιλιάδες μαγαζιά έκλεισαν, χιλιάδες νέοι επιστήμονες έχουν πάει στο εξωτερικό και το χρέος σε απόλυτους αριθμούς απέχει μόνο 10 δις λιγότερο από τη μέρα που μπήκαμε στο μνημόνιο, αλλά σε ποσοστό επί του ΑΕΠ, αφού το ακαθάριστο εγόριο προϊόν μειώνεται, έφτασε στο 174 του ΑΕΠ, ενώ τη μέρα που μπήκαμε στο μνημόνιο ήταν στο 148 του ΑΕΠ. Δηλαδή μια κατάσταση που δείχνει ότι αυτό το χρέος δεν είναι διαχειρίσιμο, αυτή είναι η σωστή λέξη, όχι βιώσιμο. Διαχειρίσιμο. Βιώσιμο σημαίνει θέλω να υπάρχει πάντα χρέος. Λοιπόν, δεν είναι διαχειρίσιμο, άρα όλη η πολιτική που έγινε είναι μια πολιτική που έχει αποτύχει. Mm-hmm. Αφού λοιπόν έχει αποτύχει αυτή η πολιτική, θα πρέπει να δούμε κάτι μια διαφορετική. Άλλο. Ωραία. Σε ποιους χρωστάμε. Έτσι. Καθημερινή 24 Αυγούστου 2013. Εγώ χρησιμοποιώ εφημερίδες που δεν είναι, ας πούμε, κόντρα στο μνημόνιο. Σύνολο, έχουμε δανειστεί μέχρι στιγμής, από τη μέρα του μνημονίου μέχρι σήμερα, 210 δις. Δηλαδή, προσέξτε. Mm-hmm. Σε μια χώρα που υποτίθεται έπεσαν 210 δισεκατομμύρια, σε τρία χρόνια είναι δυνατόν να έχεις 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Αυτό είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. 210 δις υποτίθεται έπεσαν στην Ελλάδα, γιατί τόσα δανειστήκαμε μέχρι στιγμής. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά? Αυτά τα λεφτά πήγαν πίσω στους δανειστές, όλα, και 50 δισεκατομμύρια μείνανε στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Και 8 δισεκατομμύρια περίπου, έχω υπολογίσει, έπεσαν στην πραγματική οικονομία. Το οποίο δεν έχουν φανεί. Γιατί δεν φανήκαν, προσέξτε τώρα. Ενώ ήταν να πάνε στον ΕΟΠΗ και να πληρωθούν αυτοί οι φίλοι, οι νευροπαθείς που μας ακούνε, τελικά με μία τροπολογία στη Βουλή, 1,5 δισεκατομμύριο διατέθηκε για να πληρωθούν οι οφειλές της ΕΙΔΑΠ. Γιατί για να μπορεί να πουληθεί η ΕΙΔΑΠ καθαρή. Λοιπόν, ούτε και αυτά τα ψυχία δεν πάνε υπέρ του ελληνικού λαού. Άρα λοιπόν εδώ έχεις δανειστεί όλα αυτά τα ποσά και σε ποιους τα χρωστάς. Επίσης αυτό είναι σημαντικό. Αυτά τα ποσά λοιπόν τα χρωστάμε πρώτον σε ιδιώτες, και αυτό είναι Πέμπτη πάλι, 29 Αυγούστου ημερησία. Σε ιδιώτες 29,5 δισεκατομμύρια. Έτσι. Mm-hmm. Στο Δέλτα Νιτάφ 28 δισεκατομμύρια. Και στην Ευρωζώνη συνολικά 211 δισεκατομμύρια. Εντάξει. Αυτούς έχεις απέναντί σου. Είναι καλό που χρωστάς σε κράτη ή κακό? Και τι κάνεις? Μπορείς να αμφισβητήσεις αυτά τα ποσά ή όχι? Μα αφού τα δανείστηκες, αφού έβαλες υπογραφές. Όντως, μπορούν να αμφισβητούν αυτά τα ποσά? Είναι ένα ερώτημα αυτό. Μπορούμε να τα αμφισβητήσουμε? Και πώς? Τι έδειξα λίγο και εγώ τι πριν? Θα χάσουμε να αμφισβητήσουμε αυτά τα ποσά και τι θα κερδίσουμε? Ωραία. Τι έδειξα πριν? Έδειξα ότι παρότι πήραμε αυτά τα 210 δις, στην ουσία τα χρήματα αυτά δεν έχουν πέσει. Πίσω, δεν έχουν έρθει ποτέ. Άρα λοιπόν πήγαν πίσω στους δανειστές. Δηλαδή εδώ δανείζεσαι για να πληρώσεις τα παλιά δανεικά. Γιατί δημιουργήθηκαν τα παλιά δανεικά? Πόσο ήταν το χρέος όταν μπήκε η Ελλάδα στην Ευρωζώνη? 130 δις. Ναι. Πόσα ήταν στο μνημόνιο? 330. Δηλαδή 200 δισεκατομμύρια δημιουργήθηκαν μέσα στη λειτουργία της Ευρωζώνης. Πώς δημιουργήθηκαν? Υπήρχαν χαμηλά επιτόκια. Φτηνό ήταν το χρήμα. Δανειζόταν ο ελληνικός λαός, έτσι. Και τι έκανε αυτά τα χρήματα? Κατά κύριο λόγο αγόρασε βιομηχανικά προϊόντα της Δύσης. Των Γερμανών, των Γάλλων. Επιτρέπεται μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπερδανείζεται? Όχι. Λέει η συνθήκη ότι εκεί υπάρχουν κάποιοι θεσμοί, όπως είναι η Κομισιόν, όπως είναι το Eurogroup, που μόλις δουν ότι περνάς κάποια όρια, λέει stop κύριε, απαγορεύεται να το κάνετε αυτό. Δεν το έβλεπαν? Το έβλεπαν. Τι λέει ο κύριος Γιούνκερ σε δήλωσή του στο Κέρδος το 2011? Λέει, εγώ ως Γιούνκερ ήξερα ότι δανείζεται η Ελλάδα, ήξερα ότι θα δημιουργηθεί πρόβλημα, αλλά δεν μιλούσα, λέει. Γιατί? Διότι με αυτά τα ποσά οι Έλληνες αγόραζαν γαλλικά και γερμανικά προϊόντα. Αυτό ξέρετε πώς λέγεται? Αυτό λέγεται πονίδι στο χρέος. Δηλαδή ξέρει η εποπτική αρχή, ο δανειστής και η ντόπια εδώ ολιγαρχία, ότι όλος ο δανεισμός δεν γίνεται υπέρ του λαού και του τόπου για να πάνε να γίνουν μεγάλα έργα κλπ, αλλά για να ξανακερδίσουν μέσα από μια συμπαιγνία αυτές οι δυνάμεις. Αυτό το χρέος λοιπόν λέγεται πονίδιστο, δηλαδή επιτρέπεται να το διαγράψεις μονομερώς, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, και η πρώτη χώρα που το έκανε αυτό στην ιστορία ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Να λοιπόν αυτά τα 200 δισεκατομμύρια είναι καραμπινάτο επονίδιστο χρέος που μπορούμε να το διαγράψουμε.
άλλο ένα και θα σας πω μετά. Μπορείς, αλλά κάτω. Τις επιπτώσεις θέλω, τώρα. Αλλά μπορούμε και τις επιπτώσεις θα έχουμε. Τη διαγραφή του χρέους. Υπάρχει, ας πούμε, ένα χρέος 10 δισεκατομμύρια ευρώ που ήταν του ΟΣΕ. Πώς δημιουργήθηκε? Δημιουργήθηκε γιατί ο ΟΣΕ πήγε και αγόρασε από τη Siemens ηλεκτράμαξες, δηλαδή μηχανές τρένου που κινούνται με ηλεκτρισμό. Πολύ ωραία, καλά έκανε. Ναι! Αλλά την εποχή που αγόραζε τις ηλεκτράμαξες, δεν υπήρχε ηλεκτροδότηση στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Επομένως, αγόρασε αυτές τις ηλεκτράμαξες, τις έβαλε στην αποθήκη, σάπισαν και μετά από 10 χρόνια κάναμε ηλεκτροδότηση της γραμμής. Δεν το ήξερε ο ΟΣΕ αυτό? Το ήξερε. Δεν το ήξεραν οι δανειστές? Το ήξεραν. Να λοιπόν μια καραμπινάτη περίπτωση επονίδευσης του χρέους, διότι πέσανε οι μίζες. Ο δανειστής όμως. Δεν ευθύνεται το αν εσύ δανείστηκες και δεν είχες να χρησιμοποιήσεις. Εδώ λέει ότι όταν υπάρχει υπαιτιότητα και γνώση του ότι όλα αυτά είναι μια συμπαιγνία προκειμένου να υπερχρεωθεί ένας λαός, τότε αυτό είναι επονίδευση στο χρέος και δικαιούσε νόμικα να το διαγράψει. Και γιατί δεν το χρησιμοποιήσανε οι κυβερνήσεις του Πασού και της Νέας Δημοκρατίας μέχρι τώρα αυτό? Γιατί είναι μέσα στα κονδύλια που έδωσε η Siemens. Δεν απεδείχθη ότι ο Τσουκάτος και το Πασόκ έκαναν μέσα σχέση όπως και η Νέα Δημοκρατία. Μια μερίδα πολιτικών. Εμείς ναι, αλλά ήταν το κόμμα ολόκληρο. Γι' αυτό δεν έχουν το σθένος. Δεν μπορούν να κάνουν αυτές τις πολιτικές. Δεν τολμούν. Αλλά να σας απαντήσω το εξής που είπατε. Εντάξει, τα λέτε θεωρητικά. Μπορείτε να τα κάνετε. Αν και αν τα κάνετε ο άλλος, τι θα κάνει? Τι επιπτώσεις θα έχουμε? Τι επιπτώσεις θα υπάρχουν στην Ελλάδα? Είδαμε λοιπόν ότι πολιτικά, μάλλον νομικά, μπορούμε να το κάνουμε. Θεσμικά μπορούμε, γιατί δεν μπορεί να σε διώξει κανένας από την Ευρωζώνη. Η Ευρωζώνη δεν έχει καμία σχέση με δανεισμούς. Άρα λοιπόν να σε διώξει δεν μπορεί. Μπαίνει ένα ζήτημα αν με το που θα το κάνεις, τι αντίμετρα θα υπάρχουν. Δηλαδή θα σου κόψουν, θα πείτε εσείς ή το λένε άλλοι, δεν θα σε ξαναδανείσουν. Μα δεν θέλω να δανείζομαι, διότι όπως σας απέδειξα, όλα τα δάνεια πήγαν να πληρώσουν τα παλιά δανεικά. Άρα από τη στιγμή που εγώ δεν θα πληρώσω ή θα διαγράψω μονομερώς τα παλιά δανεικά, δεν χρειάζομαι να δανείζουμε από την αρχή για να πληρώσω τα παλιά δανεικά. Ποιος θα τα διαγράψει? Μονομερώς η κυβέρνηση με κυρίαρχη πράξη που θα κάνει και η οποία θα εγκριθεί με νόμο από την Ελληνική Βουλή. Θα το διαγράψει η Ελλάδα? Ναι. Θα το διαγράψουν οι εταίροι μας? Ναι, με απασχολεί. Είναι ένα ερώτημα αυτό. Τι θα μας κάνουν? Γιατί το ίδιο πήγε να γίνει και στην Αργεντινή, αλλά είδαμε ότι έχει σοβαρό πρόβλημα τώρα. Άς. Επανήλθαν πάλι οι δανειστές. Ωραία. Τι δικαιώματα λοιπόν έχουν οι δανειστές? Οι δανειστές έχουν τα δικαιώματα που τους έχουν δώσει οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας με αυτές τις συμβάσεις που υπέγραψαν, που είναι όπως λέει, η άρση ασυλίας λόγω εθνικής κυριαρχίας. Δηλαδή ένα κράτος, η περιουσία του έχει ασυλία, δεν μπορεί να πάει την κατάσχεση. Εκτός και αν πει το ίδιο το κράτος, ναι, το επιτρέπω. Εμείς θα αμφισβητήσουμε την νομιμότητα αυτή και τη συνταγματικότητα. Αλλά έστω ότι δεν θα γίνει δεκτή η ένστασή μας. Θα μπορούν λοιπόν οι δανειστές πράγματι να κατάσχουν ελληνική περιουσία που είναι στο εξωτερικό. Γιατί εδώ για να έρθουν θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να πετύχουν την κατάσχεση. Δεν θα τους το επιτρέψει η αντιμνημονιακή διακυβέρνηση. Έξω λοιπόν θα μας κάνουν κατάσχεση. Θα μας κατάσχουν περιουσία περί τα 20 με 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Αλλά εμείς θα έχουμε διαγράψει χρέος πάνω από 300 δισεκατομμύρια ευρώ. Επομένως και έτσι να το βάλετε θα συμφέρει. Δεν χάνει την κυριαρχία σου έτσι? Όχι. Από την περιουσία που έχει στο εξωτερικό. Αυτή θα τη χάσει. Αλλά δεν θα πληρώσει αυτά που εσύ θεωρείς επονίδιστα και έτσι θα σου κάνουν κατάσχεση για 25-30 δισεκατομμύρια που εμείς θα αγωνιστούμε στα δικαστήρια, μήπως και τα κερδίσουμε. Άρα σας λέω ότι πιθανότητες θα είναι λίγες. Αυτά λοιπόν θα τα κατάσχουν, αλλά τα υπόλοιπα 300 δεν θα τα πάρουν. Θα πείτε τώρα. Μα δεν θα σου δώσει για τις τράπεζες ρευστότητα, δεν θα σου δώσει. Αυτά είναι τα θέματα που βάζουν στις τηλεοράσεις. Ναι, έχουμε και τις αγωγές. Ποιος θα σου πουλήσει? Είναι ένα ερώτημα τώρα. Τι νόμισμα θα έχουμε? Και τι νόμισμα θα έχουμε? Εμείς θα έχουμε το ευρώ. Έχουμε αυτή τη στιγμή 170 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Και με αυτά τα χρήματα, επειδή το ευρώ είναι ταυτόχρονα και συναλλάγμα, θα κάνουμε τις συναλλαγές μας. Οι οποίες θα γίνονται μετρητής, άλλωστε και τώρα μόνο τώρα μετρητής. Άρα λοιπόν ούτως ή άλλως δεν αλλάζει τίποτα. Δεύτερο, τα ποσά που έχουμε επαρκούν για να αγοράσουν πετρέλαιο, σαφώς υπάρχουν. Διότι τα ποσά τα οποία έχει ως έσοδα το ελληνικό κράτος, στη χειρότερη περίπτωση, σας παίρνω εδώ το προϋπολογισμό, θα είναι γύρω στα 50-52 δισεκατομμύρια ευρώ. Με αυτά τα λεφτά μπορείς να λειτουργήσεις όλο το κράτος, μισθούς, συντάξεις, υγεία, παιδεία κτλ. Αλλά δεν θα το πληρώσεις τόκους,
Δεν θα το πληρώσεις χρεολύσια, έτσι. Mm-hmm. Επομένως το σύστημα θα λειτουργεί. Θα υπάρχει ρευστό με την έννοια του συναλλάγματος, άρα θα μπορείς να αγοράσεις φάρμακα, πετρέλαιο κτλ. Και άρα αυτός που θα σου πουλάει τα όποια προϊόντα θα στα πουλήσει επειδή θα κερδίζει. Mm-hmm. Άρα λοιπόν μέχρι στιγμής... Δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε ένα εμπάργκο ως προς το πετρέλαιο. Γιατί να σου κάνει εμπάργκο. Ποιος θα σου χρωστάς, δεν μπαίνετε, δεν μπορείτε να αγοράσετε. Εμείς θα διαγράψουμε το χρέος που έχουμε απέναντι στους Γαλλογερμανούς. Οι Γαλλογερμανοί δεν είναι πετρελαιοπαραγωγές. Ναι, αλλά είναι μια από τα βασικά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα οποία είναι σε αντιδική αυτή τη στιγμή με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες επιθυμούν τη διαγραφή του χρέους, το λένε κούρεμα. Λοιπόν, εμείς θα κάνουμε μια πολυδιάστατη πολιτική, δηλαδή έχουμε ένα οδικό χάρτη. Έτσι. Ο οδικός χάρτης τι λέει? Αναλαμβάνει η αντιμνημονιακή διακυβέρνηση μετά τις εκλογές. Προχωρεί σε λογιστικό έλεγχο του χρέους, να δούμε δηλαδή από αυτά τα 320 δισεκατομμύρια πόσα είναι επωνίδιστο χρέος και πόσα είναι κανονικό χρέος. Γιατί αν είναι κανονικό, θα το πληρώσουμε στη λήξη του. Αφού προσδιοριστεί αυτό, προχωρείς μετά στην καταγγελία των μνημονίων, των δανειακών συμβάσεων και τη διαγραφή του χρέους. Ταυτόχρονα δημιουργείς στρατηγικές συμμαχίες, διότι το θέμα του χρέους είναι θέμα γεωστρατηγικό κυρίως, δεν είναι θέμα οικονομιστικό. Εκεί λοιπόν πρέπει να οικοδομήσεις συμμαχίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αξιοποιώντας αυτό που λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες, ότι η Ελλάδα είναι περιοχή σταθερότητας για τη Μεσόγειο, με αυξημένη προστιθέμενη αξία κλπ. Και το κάνεις. Ζητάς, και εκεί ήταν το λάθος του κ. Σαμαρά, το είχα πει, όταν πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες έπρεπε να κάνει μια συμφωνία, ένα swap. Τι σημαίνει swap? Δηλαδή να υπάρχει μια ανταλλαγή ενός ομολόγου, ας το πούμε έτσι, μια γραμμή ρευστότητας μεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδος και της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ. Το επιτρέπει αυτό όμως η Ευρωπαϊκή? Βεβαίως. Τέτοια έχει κάνει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας και η Κεντρική Τράπεζα της Γερμανίας κλπ. Εμείς λοιπόν έπρεπε να κάνουμε μια γραμμή ρευστότητας. Δεν σημαίνει παίρνω τα λεφτά, άνοιξα μια πίστοση. Αν χρειαστεί κάποια στιγμή να πάρω αυτά τα χρήματα και να τα επιστρέψω αργότερα. Αυτό είναι μια κίνηση για συναλλαγματικό κίνδυνο. Υπάρχει. Υπάρχει μια συμφωνία. Πάλι όμως δεν μπαίνει στην διαδικασία του δανεισμού. Είναι μια γραμμή ρευστότητας την οποία κάνεις υπό τον όρο και εφόσον είσαι ο παράγων της περιοχής σε σαν σταθερότητα, αξιοποιούν εδώ μια σειρά διευκολύνσεις στο τζάμπα και εκεί πρέπει να εξηγήσεις ότι κύριε, για να είμαι σταθεροποιημένη χώρα δεν πρέπει να εξαρτώ με δανειακά και να με εκβιάζει η Γερμανία, η Γαλλία κλπ. Και αυτό που ζητούμε εμείς είναι να πάρουμε λεφτά, μια γραμμή ρευστότητας που θα δημοσιοποιηθεί για να γνωρίζουν οι πάντες ότι αν είναι να γίνει κάτι θα πάρουμε αυτό το ρευστό. Τέτοια ρευστότητα υπήρχε από την Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ στην Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης. Λοιπόν, αυτή ήταν μια ευκαιρία που την έχασε ο κύριος Σαμαράς. Λοιπόν, να πώς κάνεις γεωστρατηγική. Να λοιπόν που έχεις επίσης πετρέλαιο, φυσικό αέριο. Εκεί πρέπει να κάνεις συμφωνίες. Υπέρ του δημοσίου συμφέροντος βέβαια. Αλλά να μπορείς να τιτλοποιήσεις τα έσοδα τα μελλοντικά και να προεισπράξεις το χρήμα. Να μπεις και σε ένα άξονα αμυντικό. Να δεις και τις σχέσεις με τη Ρωσία. Κάνοντας αυτή την πολιτική μπορεί να συγκρουστείς με τους Γερμανογάλλους. Το θέμα είναι αρχή... Να λοιπόν πως έχεις ένα οδικό χάρτη. Δηλαδή δεν είναι μπαμ και κάτω. Έχεις ένα οδικό χάρτη με τον οποίο προχωρείς. Ωραία. Αυτό το πες ότι πόσο είναι το χρονοδιάγραμμα που χρειάζεται για να μπεις όλη σε αυτή τη διαδικασία. Το χρονοδιάγραμμα το διασφαλίζεις με κινήσεις και πριν ενδεχόμενα την ανάληψη της εξουσίας. Δηλαδή, μιλώντας και εξηγώντας ποιες είναι οι θέσεις σου, παρουσιάζοντας τις απόψεις σου αυτές στη Βουλή, με τρόπο που να γίνονται γνωστές στους τρίτους και βεβαίως με το που αναλαμβάνεις τη διακυβέρνηση έχεις την ευκαιρία να συζητήσεις και να προχωρήσεις αυτές τις ευκαιρίες. Σας έδειξα δηλαδή τώρα ότι και νομικά και πολιτικά και στρατηγικά και ξέρω εγώ θεσμικά μπορείς να κάνεις αυτές τις κινήσεις. Το ζήτημα είναι πολιτικά. Υπάρχει η βούληση. Υπάρχουν αυτές οι πολιτικές δυνάμεις που θα το κάνουν. Υπάρχουν τα κόμματα που έχουν τα guts, μια και μιλάμε για Αμερικανούς, να πάνε και να συγκρουστούν. Αυτό είναι το θέμα. Εμείς θεωρούμε ότι υπάρχουσα συγκυβέρνηση δεν μπορεί. Θεωρούμε ότι οι αντιμνημονιακοί πολίτες, οι ανεξάρτητοι Έλληνες
Είναι δυνάμεις τέτοιες, σταθερότητας, οι οποίες έχουν ένα χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένο και έχουν την πολιτική βούληση να το κάνουν. Μάλιστα. Και αυτό εξηγούμε και παλεύουμε. Λοιπόν, βλέπετε εκλογές να έχουμε, μάλλον θα πάω μέσα ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά να δούμε τι γίνεται, γιατί υπάρχει μια κινητικότητα προεκλογική θα λέγαμε και θέλουμε να το δούμε λιγάκι. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε και μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είμαστε εδώ μαζί με τον βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων και βουλευτή Ηρακλείου, τον κύριο Μαριά. Κύριε Μαριά, μιλήσαμε προηγουμένως και είχαμε μείνει στο θέμα ότι υπάρχει μια προεκλογική, θα λέγαμε έτσι, κινητικότητα. Μια και είναι η λέξη της εποχής. Βλέπετε εκλογές σύντομα? Κοιτάξτε, αποδείξαμε ότι όλο αυτό που το εγχείρημα που λέγεται μνημόνιο δεν βγαίνει. Ότι τα νούμερα πλέον είναι άπιαστα. Ότι έχουμε τεράστια ανεργία. Επομένως, θεωρώ ότι δημιουργείται μια εκρηκτική κοινωνική κατάσταση, ιδίως τώρα που κάνει το κυνήγι μαγισσών η κυβέρνηση και θέλει να απολύσει δημοσίους υπαλλήλους, και πιστεύω ότι αυτό θα δημιουργήσει μια αστάθεια. Ταυτόχρονα, από ό,τι φαίνεται, η κυβέρνηση με όρους έτσι λαϊκούς έφαγε πόρτα από τους Γερμανούς, διότι οι Γερμανοί άφηναν να εννοηθεί ότι μετά τις γερμανικές εκλογές θα κάνουν ένα κούρεμα του ελληνικού χρέους και θα μπορούσε η Ελλάδα να έχει ένα διαχειρίσιμο χρέος και να προχωρήσει. Επειδή όμως τα πράγματα σκλήριναν στην προεκλογική περίοδο της Γερμανίας και υπάρχουν δεσμεύσεις, όταν λέει τώρα η Μέρκελ και ο Σόιμπλε ότι δεν θα γίνει κούρεμα προκειμένου να ψηφιστούν και να πάρουν τη διακυβέρνηση, αντιλαμβάνεστε δεν πάει να το κάνουν μετά. Άρα λοιπόν, τι είπαν, θα κάνουν μια διευκόλυνση και θα πάνε τα δάνεια σε 50 χρόνια. Σε 50 χρόνια σημαίνει ότι τα δάνεια ήδη ήταν 30 ετούς διαρκείας και η σύμβαση θα ίσχυε μέχρι το 2043. Και άλλα 20, 2063. Λοιπόν, μνημόνιο μέχρι τότε. Καταλαβαίνετε αυτό, ο ελληνικός λαός δεν πρόκειται να το δεχτεί. Και δεν το αντέχει κιόλας. Και δεν το αντέχει. Αν συνεχίσει έτσι το μνημόνιο. Λοιπόν, μνημόνιο καλό δεν υπάρχει, διότι οι δανειστές πιέζουν να πάρουν τα χρήματα που υποτίθεται ότι είναι δικά τους. Άρα λοιπόν εδώ θα υπάρξει πίεση, βλέπω εγώ μια τεράστια αστάθεια ας πούμε. Και αντίδραση, και επειδή κυκλοφόρησα και στην Ιεράπετρα, στο Ηράκλειο, είμαι στην Αθήνα, όλος ο κόσμος λέει πρέπει κάποιος να μπει μπροστά. Δεν πάει άλλο. Χρειαζόμαστε ένα ηγέτη. Χρειαζόμαστε δυνάμεις. Και μάλιστα μερικοί το παρατραβάνε και πάνε και έτσι και λένε προχωρήστε όσο μπορείτε έτσι με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα ας πούμε. Λοιπόν, εγώ καταλαβαίνω ότι τα πράγματα είναι όριμα για να υπάρξει μια δημοκρατική, μαζική, συνταγματική έτσι αντίδραση του κόσμου που σημαίνει ότι δεν πάει σταθεί η κυβέρνηση. Και εμείς κάνουμε για ένα προσκλητήριο μάχης και αντίσταση και αγώνα και από εδώ, από την Ιεράπετρα, οργανωνόμαστε οι αντιμνημονιακοί πολίτες στο κίνημά μας. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες επίσης σφυριλατούν τις δυνάμεις τους. Υπάρχουν άλλες δυνάμεις του αντιμνημονιακού δημοκρατικού πατριωτικού τόξου που και αυτές παίζουν ένα ρόλο. Και νομίζω όλοι μαζί, χωρίς να κοιτάμε τώρα κάποιο διαχωρισμό μεταξύ τους, ας πούμε, οι αντιμνημονιακοί, μπορούμε να δώσουμε μια μάχη. Οπότε δηλαδή να έχουμε και μια συνεργασία, να δούμε μια συνεργασία από κόμματα τα οποία δεν έχετε καμία σχέση μεταξύ τους, δηλαδή ανεξάρτητοι Έλληνες, ΣΥΡΙΖΑ, ΔΙΜΑΡ, γιατί βλέπουμε ότι και αυτή έφυγε από την κυβέρνηση, αλλά και η Χρυσή Αυγή, η οποία και αυτή είναι αντιμνημονιακή. Η Χρυσή Αυγή είναι ένα συστημικό κόμμα. Εμφανίζεται ως δίθεν αντισυστημικό, αλλά επί της ουσίας είναι ένα κόμμα συστημικό. Αποδέχεται μια σειρά βασικές παραμέτρους
Φερρυππίν, εμείς θέτουμε ένα θέμα για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Οι γερμανικές αποζημιώσεις έχουν προκύψει λόγω του νεοναζισμού, μάλλον λόγω του ναζισμού και του φασισμού. Δεν μπορείς να είσαι ή να εκλειφθείς ως συνεπής αντιμνημονιακός που διεκδικεί τις γερμανικές αποζημιώσεις και την ίσπραξη του κατοχικού δανείου και να είσαι ένα κόμμα το οποίο πρεσβεύει νεοναζιστικές αντιλήψεις. Έτσι, αυτά τώρα είναι πράγματα για του γλυκού νερού, ας πούμε. Κατά την έννοια αυτή, εμείς τουλάχιστον, δεν ξέρω άλλες δυνάμεις θα κάνουν, εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο και θεωρούμε ότι δεν θα συνεργαστούμε με νεοναζιστικά μορφώματα όπως είναι η Χρυσή Αυγή, το ξεκόβουμε. Επίσης, έχουμε πει με αυτούς που υπέγραψαν μνημόνια, ψήφισαν μνημόνια, δεν θα συνεργαστούμε. Με ποιους θα συνεργαστούμε, με αυτούς που ήταν στην άλλη όχθη και δεν ψήφισαν τα μνημόνια. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Μέχρι να γίνουν εκλογές, έχουμε διάφορες εκδηλώσεις, είτε μέσα στη Βουλή, με κοινές προτάσεις, με προτάσεις ονομαστικής ψηφοφορίας, αντισυνταγματικότητας, με συντονισμό κινήσεων κοινοβουλευτικών, με δράσεις εκτός κοινοβουλίου. Μπα, κάνουμε μια κοινή εκδήλωση, ξέρω δεν εγώ, σε μια όμως περιοχή. Δεν σας είδα να συνεργάζεται πριν τις εκλογές. Υπήρχαν και πριν τις προηγούμενες εκλογές, υπήρχαν ανημονιακά κόμματα τα οποία δεν συνεργαστήκατε μετά τις εκλογές. Αυτό είναι σωστό που λέτε. Εγώ προσωπικά, αν θυμόσαστε, ξεκινώντας τον αντιμνημονιακό αγώνα, σε μια πρώτη φάση συνεργάστηκα με τον Συνασπισμό και ήμουν υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης Αθήνας μαζί με τον Αλέξη τον Μητρόπουλο. Η βασική αιμονή δικιά μου από τότε ήταν να φτιαχτεί ένα μεγάλο αντιμνημονιακό μέτωπο. Μάλιστα, η Αυγή φιλοξένησε ένα άρθρο μου. Αν θυμάμαι καλά, ήταν 14 Ιουλίου του 2011, που έλεγε για αντιμνημονιακό μέτωπο. Και ήθελα σε αυτό το μέτωπο να είναι επικεφαλής ο Μίκης Θεοδωράκης με τον Μανώλη τον Γλέζο, μεγάλα σύμβολα, αλλά σε αυτό το μέτωπο να ήταν. Και τα είπα αυτά όταν έγινε η συνάντηση του Μίκη Θεοδωράκη στο Ίδρυμα Κακογιάννη που ίδρυσε το κίνημα Ελλάδα, όπως το έλεγε. Είχα προτείνει αυτό το κίνημα Ελλάδα να πάει στις εκλογές και να συμμετέχουν ο Παπαθεμελής, ο οποίος ήταν τότε. Ο Πάνος ο Καμένος, ο οποίος δεν τον ήθελα να τον φέρουν μέσα στο σχήμα. Βεβαίως ήταν ο Συνασπισμός, ήμασταν εμείς, ήταν ο Γιάννης ο Δημαράς κλπ. Όλοι μαζί, εθνική Ελλάδος ας το πούμε, να πάμε να κερδίσουμε. Και δυστυχώς δεν επετεύχθη η ενότητα των αντιμνημονιακών δυνάμεων. Ο ΣΥΡΙΖΑ, και το είχα εξηγήσει, έκανε ένα λάθος, διότι παραμονή των εκλογών έβαλε το ερώτημα μνημόνιο ή αριστερά. Οπότε οι δεξιοί αντιμνημονιακοί δεν πήγαν αριστερά και στο τέλος βρήκε την ευκαιρία ο Σαμαράς και έπαιξε το παιχνίδι και κέρδισε. Εκεί ήταν μεγάλο λάθος. Τώρα λοιπόν λέω ότι στην πράξη, δεν λέω να κάνουμε ενιαίο κόμμα, έτσι, στην πράξη θα πρέπει να δούμε τα θέματα που μας ενώνουν, στην εκπαίδευση, στο νοσοκομείο, εδώ στην Ιερά Πέτρα τρία ζητήματα, με αφορμή τις αυτοδιοικητικές εκλογές ενδεχόμενα, να έχουμε μια κοινή παρουσία, κοινή δράση. Και αν προκύψει μετά τις εκλογές, διότι εμείς ως ανεξάρτητοι Έλληνες παλεύουμε για να μεγιστοποιήσουμε τις δυνάμεις μας. Έχουμε ένα ποσοστό. Εμείς θέλουμε να τα αυξήσουμε. Εμείς θέλουμε να είμαστε η πρώτη δύναμη στο αντιμνημονιακό πεδίο. Δεν το βλέπω να γίνεται αύριο. Παρότι στην πολιτική όλα γίνονται. Αλλά θα πάμε να πάρουμε το μεγαλύτερο ποσοστό. Και αν υπάρχει αντιμνημονιακή πλειοψηφία στη Βουλή, το κόμμα που θα πάρει την εντολή, αν προκειμένου αν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, θα εξαρτηθεί από αυτόν αν θέλει να κάνει μια συνεργασία. Εμείς δεν απαντάμε ότι θέλουμε κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας του αντιμνημονιακού πατριωτικού δημοκρατικού τόξου με τους εξής άξονες. Πρώτον, καταγγελία μνημονίου. Δεύτερο, καταγγελία δανειακών συμβάσεων. Τρίτο, διαγραφή επωνίδους του χρέους. Τέταρτο, διεκδίκηση γερμανικών αποζημιώσεων. Πέμπτο, θέλουμε συντακτική συνέλευση. Πρέπει να δημιουργηθεί από την αρχή το ελληνικό κράτος. Έτσι. Μάλιστα. Θέλουμε δίκαιη κατανομή του πλούτου. Θέλουμε κατοχυρωμένη ΑΟΣ και, σημαντικό, θέλουμε προστασία των εθνικών μας θεμάτων. Αν τα βρούμε, χάρη να τα βρούμε, θα πάμε σε ένα μήνυμο πρόγραμμα. Αν δεν τα βρούμε, η κάθε δύναμη θα τραβήξει τον δρόμο της. Μάλιστα. Οπότε, δηλαδή, έχει αφήσει ανοιχτό το, να το πούμε έτσι, το θέμα σύμπραξης με το ΣΥΡΙΖΑ, μια και βλέπουμε ότι έχει ανέβει τουλάχιστον ποσοστία. Εμείς θέλουμε κυβέρνηση, όπως σας είπα, εθνικής σωτηρίας. Εσείς θέλετε, με αυτούς τους όρους. Ναι. Από εκεί και πέρα, εάν προκύψουν οι υποκειμενικές προϋποθέσεις, θα το συζητήσουμε. Αν δεν προκύψουν, τι γίνεται? Αν δεν προκύψουν, αυτός που θα πάρει την εντολή και θα έχει και τη μεγαλύτερη ευθύνη των χειρισμών, θα πάρει και την ευθύνη θα των εκλογών. Θα πάμε για εκλογές πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Βλέπω ότι έτσι όπως εντείνονται τα πράγματα
και εξελίσσονται και παγκόσμια, νομίζω ότι είναι πιθανό να έχουμε εκλογές το διάστημα από 20 Οκτωβρίου μέχρι αρχές Νοεμβρίου. Δηλαδή θα παίξουν ρόλο οι γερμανικές εκλογές, το αποτέλεσμα των γερμανικών εκλογών. Οπωσδήποτε, και κυρίως παίζει ήδη ρόλο το γεγονός ότι οι Γερμανοί λένε ότι δεν θα γίνει κούρεμα. Και αυτό καταρρύπτει τη μεγάλη ιστορία που έπαιξε ο κύριος Σαμαράς. Τι έλεγε το success story? Θα έχουμε κούρεμα μετά τις γερμανικές εκλογές. Μην σας νοιάζει, το έχω ρυθμίσει. Εγώ, έλεγε ο Σαμαράς, θα έρχεται τα καταφέρω. Τώρα και δεν θα έχουμε κούρεμα. Και έχει και αποτυχία στο μνημόνιο. Στις αυτοδιοικητικές εκλογές, αν δεν έχουμε εκλογές πριν, θα συνεργαστείτε εκεί με το ΣΥΡΙΖΑ και με άλλα αντιμνημονικά? Δηλαδή, είναι αυτό το πρώτο εγχείρημα για να δείτε αν μπορείτε να έχετε ένα πάντρεμα? Στις αυτοδιοικητικές εκλογές, πρώτα απ' όλα, τον πρώτο λόγο πρέπει να τον έχουν οι τοπικές κοινωνίες. Δεν μπορεί να μαζευτούν 5 άνθρωποι στην Αθήνα. Ναι, αλλά όμως είναι ένα βαρόμετρο για τις εκλογές. Μπορεί όμως να επιχούν ένα κλίμα. Δηλαδή, το κλίμα να είναι συμπράξεων των αντιμνημονιακών δυνάμεων, του πατριωτικού λέμε δημοκρατικού τόξου, και τοπικά να επιλέγουν οι διάφορες δυνάμεις του τρόπου συνεργασίας. Δηλαδή, εδώ στην Ιερά Πέτρα που έχουμε τώρα μια ισχυρή παρουσία, εμείς ως αντιμνημονιακοί πολίτες, θα επιδιώξουμε παρουσία στις δημοτικές εκλογές, θα συζητήσουμε με δυνάμεις όπως σας περιέγραψα και θα δούμε αν μπορεί να φτιαχτεί ένα σχήμα. Αλλά δεν το κάνω εγώ. Επειδή είμαστε και κίνημα της άμεσης δημοκρατίας, το κάνουν τα ίδια τα μέλη, οι συναγωγιστές εδώ στην Ιερά Πέτρα να το δουν. Το ίδιο θα γίνει και σε άλλες περιοχές. Το ίδιο που θα γίνει, κατά τη γνώμη μου, και πρέπει να γίνει και σε επίπεδο περιφερειών. Αν κερδίσουν οι αντιμνημονιακές δυνάμεις στις τοπικές και στις περιφερειακές εκλογές, θα έχουν κάνει ένα καθοριστικό βήμα για να κερδίσουν μετά και στις εθνικές εκλογές. Πώς βλέπετε την ξαναγυρίσω στη Χρυσή Αυγή, Καστιδιάρη στην Αθήνα? Κοιτάξτε, η όποια υποψηφιότητα της Χρυσής Αυγής, όπως και άλλες υποψηφιότητες άλλων κομμάτων, το αν θα πάνε καλά ή πώς θα κινηθούν, έχει σχέση με το αν θα έχουν προηγηθεί εθνικές εκλογές ή όχι. Γιατί αν έχουν προηγηθεί εθνικές εκλογές και έχει καταρρεύσει το μνημονιακό τοπίο, τότε με άλλους όρους και προϋποθέσεις θα γίνουν οι αυτοδιοικητικές εκλογές. Μάλιστα. Αν όμως δεν γίνουν εκλογές εθνικές και πάμε στις τοπικές και περιφερειακές, όπου εκεί θα παιχτεί πάλι μνημόνιο-αντιμνημόνιο, με άλλο τρόπο και με άλλη δυναμική θα παρουσιαστούν τα διάφορα κόμματα. Θα αφήσω λίγο τις εκλογές και θα δούμε λιγάκι. Έχουμε μπροστά μας όχι μεγάλο περιθώριο, αλλά έχουμε ένα περιθώριο να δούμε τι θα γίνει με τις εκλογές. Πάμε σε κάτι το οποίο έρχεται μέσα στο 2014 και αυτό, και είναι η αιμονή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εταίρων μας για την απελευθέρωση της πρώτης κατοικίας ως στους πληστηριασμούς. Τι γίνεται σε αυτό το τομέα, ποια είναι η δική σας άποψη και τι πρέπει να γίνει? Λοιπόν, πάλι για τους τηλεθεατές μας, μου αρέσει να μιλάμε με στοιχεία. 5η 29 Αυγούστου. Λοιπόν, τι έχει γίνει? Μέχρι στιγμής έχουν δοθεί 222 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια. Από αυτά τα ποσά, γύρω στα 103 με 105 103 δισεκατομμύρια ευρώ, τώρα παίρνω την καθημερινή, έχουν πάει στα νοικοκυριά. Δηλαδή, τα υπόλοιπα έχουν δοθεί σε επιχειρήσεις. Δεν ασχολούμαστε με αυτό. Άρα, δηλαδή, οι οικογένειες στα νοικοκυριά έχουν πάρει δάνεια 103 δισεκατομμύρια. Από αυτά, τα 30 δισεκατομμύρια περίπου είναι καταναλωτικά δάνεια. Επομένως, τα στεγαστικά δάνεια είναι κοντά στα 70-72 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το πακέτο. Γι' αυτά μιλάμε. Όταν έγινε η ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών, 13 δισεκατομμύρια από τα 28 της ανακεφαλαιοποίησης που μπήκαν από πλευράς κράτους, μπήκαν για τα κόκκινα δάνεια. Δηλαδή, η BlackRock που έκανε μια έρευνα είπε ότι για να γίνει σωστή ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών, να υπολογίσετε και κόκκινα δάνεια, γιατί κάποιοι δεν θα σας πληρώσουν. Πόσα είναι αυτά? 13 δισεκατομμύρια. Επομένως, οι τράπεζες, οι τέσσερις συστημικές, τα 13 δις τα πήραν. Το παραδέχτη το βάλαν στην τσέπη δηλαδή. Αφού πήρατε λοιπόν, κύριοι, τα 13 δις, γιατί θα χάνατε, ναι, τώρα πώς έρχεστε και λέτε ότι αν δεν βγάλω στο σφυρί την πρώτη κατοικία του Κοσμάκη θα κλείσουν οι τράπεζες? Γιατί όμως επιμένει η Ευρωπαϊκή Ένωση το θέμα. Άρα, τα δούμε ένα-ένα. Άρα λοιπόν θέλω να δούμε τα πραγματικά στοιχεία. Δεύτερο, τα 13 δις είναι μέσα στο παιχνίδι. Και ρωτάω εγώ τώρα. Έχουμε κάποιον μας βλέπει εδώ στην Ιερά Πέτρα και έπαιρνε 1.500 ευρώ το μήνα. Και έβαλε ένα δάνειο με 500 ευρώ να πληρώνει.
γιατί σου λέει το 1 τρίτο το βγάζω. Ξαφνικά πηγαίνει ο μισθός του στα 700 και αν. Στα 700 και αν. Ας πούμε τα μισά, στα 750. Δεν είναι λογικό η δόση που θα έπρεπε να δίνει κάθε φορά στην τράπεζα να πάει και αυτή στα μισά, δηλαδή από 500 στο παράδειγμα μας θα πάει 250. Να λοιπόν ένας τρόπος με τον οποίο πρέπει να προχωρήσουμε. Μα θα πείτε η τράπεζα το δεχθεί. Τα υπόλοιπα όμως ναι. Χάνει όμως η τράπεζα. Μισό λεπτά και το ερώτημα τι είναι. Πάμε σε... Δεν κάνει μέχρι στιγμής γιατί... Επιμήκυνση. Έτσι. Έχουμε πολλά τώρα. Η τράπεζα θα πείτε θα το δεχθεί. Μα η τράπεζα αυτή σημαίνει κρατική. Όλες οι τράπεζες είναι κρατικές. Άρα το κράτος είναι ο μέτοχος. Και αφού είναι ο μέτοχος και ο μεγαλομέτοχος μπορεί να το επιβάλλει. Δεν χρειάζεται καν νόμος. Χρειάζεται γενική συνέλευση των μετόχων. Δεύτερο. Εμείς θεωρούμε ότι η απώλεια η οποία έγινε, της τάξης του 30%, πρέπει να έρθει ως μερική εισάχθεια, ως μερικό κούρεμα, περίπου, για να αντισταθμιστούν όλα αυτά τα ποσά. Και τι λέμε λοιπόν. Πρώτον, κανένας πληστηριασμός πρώτης κατοικίας, όχι ένα-δύο χρόνια που λένε, αορίστος, όσο ισχύει αυτή η κρίση. Δεύτερο, για οφειλές προς στεγαστικά δάνεια, και για οφειλές προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Γιατί τώρα η περίπτωση που λέγαμε πριν, αν ένας ελεύθερος επαγγελματίας εδώ στην Ιερά Πέτρα και χρωστάει στα ασφαλιστικά ταμεία 5.000 ευρώ, 20.000 ευρώ ή στην εφορία, το σπίτι μπορεί να το πάρει. Ναι. Δεν προστατεύεται. Άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε και αυτή την προστασία. Και από εκεί και πέρα να υπάρξει μια μερική ανακούφιση, κούρεμα, συσάχθεια σε επίπεδο πρώτης κατοικίας. Και μια ειδική ρύθμιση για τις οφειλές με δόσεις των επαγγελματιών οι οποίοι χρωστούν στο κράτος, χρωστάνε στα ταμεία κτλ. Μόνο αυτή η λύση μπορεί να μας βγάλει από το αντιέξοδο. Αυτά λένε εδώ τα νούμερα. Από αυτά τα 72 δισεκατομμύρια, τα ποσά που κινούνται και είναι προβληματικά είναι κοντά στο 15%. Να σας βάλω 20%. 70 δις, 2, 7, 14. 14 δις, να τα 14 δις. Τα 13 δις κόκκινα δάνεια που μπήκαν μέσα, δηλαδή αυτοί όλοι τα ξέρουν. Άρα λοιπόν, το πρόβλημα δεν υπάρχει κατά την έννοια αυτή. Θα πείτε γιατί το κάνει τώρα η... Η ερώτηση είναι γιατί γίνεται και γιατί υποχρεώνει και πιέζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν πιέζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ τώρα λοιπόν υπάρχει μια πρώτη ανάγνωση και μια δεύτερη. Ακούστε. Πρώτα απ' όλα οι τράπεζες και ο καθένας σε αυτόν τον καπιταλιστικό ανταγωνισμό επωφελείται. Εφόσον κάποιος αδυνατεί να εξοφλήσει τα χρέη του, είναι ευκαιρία η τράπεζα για ένα κομμάτι ψωμία να του πάρει το σπίτι. Άρα λοιπόν να κερδίσει η τράπεζα. Είναι μια λογική έτσι σε αυτό τον άκρατο, σε αυτό το άκρατο κερδοσκοπικό ας πούμε σύστημα. Ένα. Δεύτερο. Υπάρχει ένα σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου θα επιθυμούσε πάρα πολύ βόρειοι μεγάλης ηλικίας να εγκατασταθούν το χειμώνα, το δικό τους, σε νότια κλίματα. Αυτό γίνεται και στην Αμερική. Δηλαδή, πάρα πολλοί συνταξιούχοι, Εβραίοι και άλλοι μένουν στην Φλόριδα, ενώ για να ξεχειμωνιάσουν και το καλοκαίρι πηγαίνουν βόρεια. Άρα λοιπόν εδώ δημιουργείται αντικειμενικά μια μεγάλη αγορά, όπου Γερμανοί, Γάλλοι και οι υπόλοιποι θα ήθελαν με φτηνές τιμές και όχι με τα υψηλά κοστολόγια να αγοράσουν διαμερίσματα στη Ιερά Πέτρα και σε άλλες περιοχές. Να λοιπόν το δεύτερο. Τρίτο, για να το κάνουν αυτό, θα έχουν πάρει οι δικές τους οι γερμανικές τράπεζες ή και οι ελληνικές τα σπίτια των Ελλήνων και θα τους δώσουν νέο δάνειο για να αγοράσουν αυτοί. Άρα θα κερδίσουν διπλά. Και υπάρχει και κάτι άλλο, ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως και σε άλλες χώρες, λένε ότι για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις μια οικονομική κρίση, πρέπει να έχεις τη δυνατότητα το εργατικό δυναμικό να κινείται. Δηλαδή να μην είναι καρφωμένο σε ένα μέρος. Στην Αμερική αντιμετωπίζουν καλύτερα τα προβλήματα, γιατί πιο εύκολα φεύγει ο Αμερικάνος από τη Νέα Υόρκη και πάει στην Καλιφόρνια. Θα πείτε, μα μιλάει την ίδια γλώσσα. Μα έχει ένα ενιαίο κράτος. Ναι, υπάρχει και κάτι άλλο που δεν τον κρατάει καρφωμένο τον Αμερικάνο, ότι έχει μικρό ποσοστό ιδιοκατοίκησης. Και εύκολη αγοροπολισία σπιτιού. Εδώ λοιπόν στην Ευρώπη όλος ο Νότος είναι καρφωμένος γιατί έχουμε 80% ιδιοκατοίκης και εμείς και οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι κλπ. Για να σε βγάλει, να αναγκαστείς να φύγεις, πρέπει ούτε σπίτι να έχεις,
Να έχεις βέβαια και ανεργία όπως έχεις εδώ. Να είσαι και επιστήμονας που σε έχει μορφώσει η οικογένειά σου και το κράτος. Και να πας στη Γερμανία γιατρός, μηχανικός, στη Γαλλία ξέρω εγώ αντίστοιχα. Και έτσι να γίνει η κινητικότητα. Άρα είναι πολλοί οι παράγοντες που παίζουν. Και αυτό οπότε δηλαδή και η Ευρώπη μπαίνει σε ένα, να το πω, σε ένα κλίμα αμερικάνικης αγοράς και κουλτούρας. Ναι, γιατί μόνο έτσι κατά αυτούς μπορεί να επικρατήσει και να επιβιώσει. Μάλιστα. Κύριε Μαριά, εγώ θέλω, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ήταν πολύ επικοδομητική η συζήτηση, μάθαμε πάρα πολλά πράγματα, αποσαφήνισατε πάρα πολλά πράγματα για τους αντιμνημονιακούς πολίτες. Εν αναμονή, από ό,τι φαίνεται θα σας έχουμε σύντομα κοντά μας, γιατί οι εκλογές έρχονται. Εντάξτε, εγώ θα είμαι υποψήφιος στο Ηράκλειο, σε κάθε περίπτωση, δεν θα είμαι στην Ιερά Πέτρα. Αυτό ναι, αυτό ναι. Αλλά οπωσδήποτε θα έχουμε μια παρουσία στήριξης και των δυνάμεών μας εδώ στην περιοχή. Παρουσία πάντως εμείς έχουμε στο Ηράκλειο πλέον και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, οπότε θα οπότε μπορούμε να κάνουμε και από εδώ εκπομπή για να μας ακούν και οι και φίλοι μας στο Ηράκλειο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα αποδεχθώ και άλλη πρόσκληση. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν και σήμερα μαζί. Καλό βράδυ σε όλους.